Παρά τα 86 της χρόνια, η ατρόμητη κυρία Ακτίδαυλου, φορώντας την ειδική στολή, μπήκε στο αεροπλάνο και από τα 12.000 πόδια βούτυξε στο κενό, απολαμβάνοντας την περιπέτεια σε μια μοναδική εμπειρία ελεύθερης πτώσης που δίνει και σε όλους εμάς κουράγιο και πολλά διδάγματα. Η Ακτίδαυλου αποφάσισε στα 86 της χρόνια να κάνει ελεύθερη πτώση από τα 12.000 πόδια και το κατευχαριστήθηκε. Όχι απλά όνειρο ζωής. Ωραία. Ήταν ένα υπέροχο πράγμα. Πώς ήταν εκεί ψηλά? Εκεί ψηλά είναι όνειρο. Να βλέπεις όλη τη γη από κάτω. Τα χωράφια. Η ομορφιά της φύσεως. Είμαι όχι απλώς γεμάτη. Τέλεια. Όχι απλώς ενθουσιασμένη. Μπράβο σου. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Με φοβερή όρεξη για νέες συγκινήσεις, η κυρία Ακτή ανυπομονούσε να βρεθεί στον ουρανό και να πετάξει ελεύθερη σαν πουλί. Όλα καλά. Έφτασε από νωρίς στο χώρο που θα έκανε ελεύθερη πτώση. Πράγματα που κάνουν οι νέοι τώρα, θα ήθελα να ήμουν νέα για να τα κάνω όλα. Εκπαιδεύτηκε, έβαλε ειδική στολή και υπέγραψε ότι είναι δική της επιλογή αυτό που κάνει. Τα αποδέχομαι όλα. Πανέτοιμη να ανέβει στους εθέρες. Στο ίδιο αεροπλάνο και η κόρη της για να κάνει και εκείνη ελεύθερη πτώση, έχοντας συγχρόνως και μια ανησυχία για την μητέρα της. Η ανακούφιση μεγάλη όταν και οι δυο έχουν καταφέρει να απολαύσουν μια ελεύθερη πτώση και να είναι και πάλι αγκαλιά. Μόλις ίσιωσα και εγώ και άνοιξε το αλεξίπτωτό μου, μετά σκεφτόμουν την Ακτή. Δηλαδή, μετά τη μαμά μου να δω που είναι. Την έβλεπες από ψηλά. Ναι, μου την έδειξε ποιο ήταν το πορτοκαλί. Ναι. Και έτσι την έβλεπα. Ωραίο δεν είναι? Μπράβο. Όνειρο. Δεν ένιωσα να τρέμει το στομάχι μου. Τίποτα δεν ένιωσα. Άφησα να χαρώ το κάθε δευτερόλεπτο. Το απείλαψε όλο στο 100%. Μηδέν φόβος. Καταρχάς είναι πολύ τιμητικό και πολύ συγκινητικό για μας. Mm-hmm. Και αποτελεί σίγουρα πρότυπο όχι μόνο για τους συνομήλικους, αλλά και για εμάς τους νεότερους. Γιατί αν μπορεί να το κάνει η κυρία Ακτή, πόσο μάλλον όλος ο κόσμος. Σούπερ είμαι. Εντάξει, το λέει η καρδιά της και με το παραπάνω.